παιδιά. Τι έγινε ρε παιδιά. Τι έγινε, πού είσαστε, πού είσαστε. Σε ευχαριστώ πολύ αγόρι μου, σε ευχαριστώ πάρα. Εσύ έχεις φωτογραφίες που δεν έχω ούτε εγώ. Τι έγινε, τι κάνετε εδώ. Εσύ τι είσαι έξαλλο κορίτσι. Πώς σε λένε εσένα. Ελένη, γεια σου Ελένη. Πες γεια σήμερα στους τηλεθέατες εσύ. Όχι, καλωσόρισε τους κανονικά, σαν να κάνουμε εκπομπή, σαν να βγαίνουμε στον αέρα. Τι θα έλεγες αν ήσουν ένα παρουσιάστρια. Γιατί ρε, έλα, πες μου. Πες μου, είσαι κεντρική και μ' αρέσεις, πες μου. Τι θα έλεγες. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ποια είναι η εκπομπή. Άνω κάτω. Και μεταδίδεται κάθε Κυριακή. Στο Σιλό. Στις 6 το απόγευμα. Αυτό είναι. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε. Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είμαστε σήμερα εδώ, στο Σιλό, μια μέρα που είχε τρομερό άγχος. Λοιπόν, θα σας τα πω όλα. Πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου και εσάς τους τηλεθεατές από το σπίτι, αλλά και βέβαια όλο αυτόν τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί εδώ, στο La Playa, στο καλοκαιρινό La Playa που τώρα πια γίνεται Σιλό. Σιλό La Playa από την 5η 12 του μήνα. Το γυαλί σας αρέσει να το βγάλω. Αν δεν σας αρέσει, όχι, αν δεν σας αρέσει, το βγάζω. Απλά επειδή ο ήλιος είναι ακόμα, δεν έχει δύσει, γι' αυτό. Λοιπόν, είχαμε ένα τρομερό άγχος. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Θα χιονίσει, δεν θα χιονίσει. Θα αναβληθεί η εκπομπή, ναι ή όχι. Αλλά εμείς να σας πούμε την αλήθεια, βρέξει, χιονίσει, δεν καταλαβαίνουμε παναβολές. Αυτό θα αφήνουμε για αλλού. Εμείς είμαστε εδώ κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 8 η τέταρτο. Μείνετε μαζί μας, προτιμήστε το Sky και το επόμενο 2ωρο. Θέλω πολύ ζωντάνια, θέλω πάρα πολύ χέφι, θέλω ρυθμό, θέλω όλοι να... Όχι, 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 αυτά είναι για άλλες εκπομπές, είπαμε. Εδώ δεν χειροκροτάμε έτσι, εδώ χειροκροτάμε έτσι. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι οι πρωταγωνιστές είστε όλοι εσείς και εσείς από το σπίτι. Επικοινωνείτε συνεχώς με τα τηλέφωνά μας και το μαγικό νούμερο, το 090 27 22 22. Όσο τηλεφωνάτε, τόσο μας λέτε ποιον πρέπει να διαλέξουμε, ποιος θέλετε να είναι ο καλεσμένος επόμενης εβδομάδας. Και εμείς πολύ πολύ απλά τον έχουμε εδώ για εσάς. Δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο παρά να καλέσετε το 090 27 22 22. Και εμείς βέβαια δεν σας αφήνουμε έτσι σε καμία περίπτωση. Έχρωμη τηλεόραση το δώρο για την κλήρωση που θα γίνει. Ωραία. Λοιπόν, και μια και λέμε για όλα αυτά για το 090 και το 27 22 22 και ενώ ψηφίζουμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες, δεν λέμε και ποιοι είναι στις θέσεις από το 20 μέχρι το νούμερο 11, έτσι όπως ψηφίζετε εσείς κάθε εβδομάδα. Είμαστε έτοιμοι? Α, ναι, μπορούμε να το δούμε αμέσως τώρα. Νούμερο 20, νέα είσοδος, Στάνος Καλλύρης. Σ' αγαπάω που να πάρει. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό το έχει σε πρώτη μετάδοση, ο Λάμψη είναι τα 2,4 ή όχι, δεν παίρνω κι εγώ. Νούμερο 19, αυτό το έχει σίγουρα σε πρώτη μετάδοση, ο Λάμψη. Ο Λάμψη βάση του οποίου βγαίνει και αυτό το που βλέπετε αμέσως τώρα. Εκτός από τα δικά σας τηλεφωνήματα πάντα. Νούμερο 19, λοιπόν, Κώστας Χαρτζοδιπλωμένος, δεν καταλαβαίνω. Ανεβαίνουμε, ένα αγαπημένο μου τραγούδι που το βλέπω ότι πηγαίνει πολύ καλά ώρα με την ώρα, εβδομάδα με την εβδομάδα. Δημήτρης Βάσης τραγουδάει για τα χαμοπούλια. Πολύ καλός ερμηνευτής, αξίζει την προσοχή σας. Και δεν σκέφτηκαν οι θεοί να πείσουνε μια σκάλα. Ο Νεκτάριος Σπυράκης, νέο ανερχόμενο ταλέντο. Στο νούμερο 17, ναι μου το έπανε. Στο νούμερο 16, νέα είσοδος, ο Δημήτρης Κόκοτας, ο καλεσμένος της σημερινής εκπομπής. Νέα είσοδος στο top, αρκετά δυναμικά. Αναρωτιέμαι τι να βρίσκεται σε μια θέση παραπάνω. Ο Αντώνης Ρέμος, τι ήμουνα για σένα. Μονάχα εγώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα. Να δεις που όλοι θα πούνε. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνα για μένα, ναι. Καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε. Μονάχα εγώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα. Να δεις που όλοι θα πούνε.
στο μου αυτό. Στο νούμερο 14, η Ευρυδίκη ανεβαίνει συνεχώς. Πες το μου αυτό. Ένα τραγούδι που ξεχώρισε από τη νέα της προσωπική δουλειά, η οποία σημειωτέων δεν έχει κυκλοφορήσει μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Έχει κυκλοφορήσει μόνο ένα city single με δύο τραγούδια. Καλή επιτυχία, Ευρυδίκη. Μην ξεχνάτε, όλη αυτή την ώρα ψηφίζετε στο 090-27-22-22 το αγαπημένο σας τραγούδι. Και θέλετε σοβαρή υποψηφιότητα για μια έγχρωμη τηλεόραση. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα μέσα στην εκπομπή. Νούμερο 13. Στάθης Αγγελόπουλος. Το τραγούδι του Ζήσαμε. Είναι ήδη σου ξέρω. Ζήσαμε μαζί κι όμως δεν ζήσαμε. Μια τυχαία νύχτα και εξοφλήσαμε. Κάναμε τσιγάρο για να σπάσει μοναξιά. Και δεν σε είδα χθες και δεν σε ξέρω πια. Έφυγες μια νύχτα. Νούμερο 12. Δεν έχεις καρδιά. Είναι ο Σταμάτης Γονίδης. Στην καρδιά μια μαχαιριά μου δίνεις. Και με κάνεις να πιστέψω. Όλοι μαζί να ακούσω τώρα. Καρδιά, δεν έχεις καρδιά. Δεν σε νοιάζει πια για μένα. Δεν έχεις μυαλό. Δεν έχεις μυαλό. Κι όλα πήγανε χαμένα. Κι απορώ πως αγάπησα εγώ εσένα. Τι όμορφα κι έξω. Το νούμερο 11. Ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί. Να μου γράφεις από το ζιγζάκ. Και μικρές αγγελίες. Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο. Με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Έχουμε και σύνδεση με βουλή. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε. Μα οι αγαπημένοι. Έχουμε και γυμναστική. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Λάμψη 92,4. Ο πρώτος. Εγώ δεν θα το λέω συνέχεια, σας το λέω όμως μέσα τώρα. 090-27-22-22. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, θέτετε σοβαρή υποψηφιότητα για να κερδίσετε την έχρωμη τηλεόραση. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μας δώσετε τα στοιχεία σας, να μας πείτε όνομα, τηλέφωνο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μια ώρα γρηγορότερα μαζί σας και να μας πείτε το τραγούδι που αγαπάτε. Και αμέσως μετά, που ξέρετε, μπορεί να είστε τυχεροί που θα κερδίσετε τη τηλεόραση, το ΣΥΜΠΑ. Έρχομαι εδώ. Εδώ που τις είδα που χόρευαν. Πώς σε λένε εσένα? Ρούσα. Πώς? Ρούσα. Ρούσα Παναγιά. Ρούσα. Και εσένα? Γιούλα. Γεια σου Γιούλα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Πόσο χρόνο είσαι εσύ, Ρούσα? 13. 13. Μεγάλη ανάπτυξη έχει αυτή, ε. Για 13 μεγάλη ανάπτυξη. Ωραία. Σ' αρέσει η εκπομπή? Ναι, περνάς καλά? Ναι. Πες μου ένα τραγούδι που σ' αρέσει πάρα πολύ. Ελληνικό τραγούδι που σ' αρέσει πάρα πολύ. Το 2 λεπτά του Τριαντάφυλλου. 2 λεπτά του Τριαντάφυλλου. Ξέρεις ότι ο Τριαντάφυλλος ήταν καλεσμένος την άλλη εβδομάδα στην εκπομπή μας? Ναι. Ναι, θα είναι εδώ. Λαπλάγια. Λαπλάγια σιλό. Τραγούδισε μου όμως τώρα το τραγούδι του Τριαντάφυλλου 2 λεπτά. Και αν τα καταφέρεις, έχω εγώ ένα ωραίο δωράκι για σένα. Εδώ. Πάμε να ακούσουμε τη Ρούσα. Σε 2 λεπτά και μόνο χάνω τον κόσμο όλο. Σε 2 λεπτά και μόνο σου παραδοθήκα. Σε 2 λεπτά, όλοι μαζί, και μόνο χάνω τον κόσμο όλο. Μπράβο Ρούσα, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου σαν τα δικά μου από τον Ζήκο, οπτικά Ζήκου, εντάξει. Για σένα, τρέχεις την αγάπη, το όμορφο κοριτσάκι που έχουμε εκεί και περιμένει, έτσι, για να σε κερδίσει το δώρο σου. Και αμέσως τώρα υποδεχόμαστε όλοι μαζί την Τίνα Καποδίστρια. Πού είσαι κουκλάρα μου, Τίνα Καποδίστρια, πού είσαι? Α, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια και ταραχτώ. Δεν θέλω τέτοια και ταραχτώ. Πού είναι η Τίνα? Μέσα από τον κόσμο.
τι σου έχω πει, Βρετίνα. Χαίρετε. Με τέτοια ομορφιά δεν σου έχω πει ότι θα περνά από τον κόσμο και θα έρχεσαι από εκεί. Τι να κάνω. Ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Τύχω. Ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Έκπληξη για μένα θα ήταν να μου δώσει ένα φιλί πολύ απλά. Που δεν έδωσε. Αυτό είναι. Μπράβο, Ρετίνα. Μπράβο, Ρετίνα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ κοιτάμε μαζί, παρέα, και λέμε ποιο τραγούδι. Για τους έρωτας κρυφούς. Έρωτα κρυφέ μου. Έρωτα κρυφέ μου. Και πού θα το αφιερώσουμε? Σε σένα εγώ το αφιερώνω. Α, καλά. Πήγα να βγάλω κουτσοπουλιό, θα το βγάλω στη συνέχεια. Την αγαποδίστρια, το δυνατό χειροκρότημά σας. Για σένα και ξενύχτω κι ό,τι αγγίζω μου φταίει. Βλέπω μαζί μου όπου βρεθώ, βλέπω τη νύχτα να κλαίει. Έρωτα κρυφέ μου και ξενύχτη μου, κάνω το μυαλό μου και το σπίτι μου. Έρωτα κρυφέ μου και ξενύχτη μου, την καρδιά μου έκλεψε σαλίτη μου. Στην καρδιά μου και στο μυαλό έχω σημάδια από σένα. Πόσο θα αντέξω κι άλλα να δω, βράδια να φεύγουν καμένα. Έρωτα κρυφέ μου και ξενύχτη μου, κάνω το μυαλό μου και το σπίτι μου. Έρωτα κρυφέ μου και ξενύχτη μου, την καρδιά μου έκλεψε σαλίτη μου. Κρυφέ μου και ξενύχτη μου, κάνω το μυαλό μου και το σπίτι μου. Έρωτα κρυφέ μου και ξενύχτη μου, την καρδιά μου έκλεψε σαλίτη μου. Σαλίτη μου, έρωτα κρυφέ μου και ξενύχτη μου. Κάνω το μυαλό μου και το σπίτι μου. Έρωτα κρυφέ μου και ξενύχτη μου, την καρδιά μου έκλεψε σαλίτη μου. Τώρα δηλαδή να υποθέσω ότι σας άρεσε η Τίνα Καποδίστρια. Τώρα ναι, τώρα είμαι σίγουρος, τώρα δεν υποθέτω τίποτα. Η Τίνα είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι, είναι ένα νέο παιδί στο χώρο. Και θα ήθελα να πω, Τίνα, και να πούμε και οι δυο μαζί στους τηλεθεατές, τι όνειρα έχεις, τι στόχους έχεις βάλει, πού έχεις σκοπό να φτάσεις, αν αφήσεις τα πράγματα να πάνε τυχαία, αν έχεις μια χαραγμένη πορεία, μια συγκεκριμένη πολιτική. Δεν υπάρχει χαραγμένη πορεία. Απλά πράττεις σωστά μερικά πράγματα που πιστεύεις ότι είναι σωστά και μετά υπάρχει μεγάλο ποσοστό τύχης. Mm-hmm. Και να σε αποδεχτεί ο κόσμος. Πιστεύεις ότι έχεις πετύχει κάτι, πιστεύεις ότι είσαι ακόμα στο πολύ ξεκίνημά σου? Εσύ μου λες, ό,τι θέλεις. Πιστεύω ότι είμαι στο ξεκίνημα ακόμα. Μη μου λες τυπικά πράγματα, ρε Τίνα. Πες μου ότι έχω πετύχει, ρε Μάκη. Ναι, έχει γίνει σου ξέτο έρωτα, κρυφέ μου. Πες το. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Μου φέρεσαι λες και είμαι πρωινή εκπομπή. Όχι, εδώ τα λέμε όλα. Σόου είναι, ρε παιδιά. Σόου δεν είναι εδώ, πείτε μου. Είναι σόου ή δεν είναι? Ναι. Καλά, μην εξάπτεσαι. Μην εξάπτεσαι. Η Τίνα είναι ένα πολύ σεμνό κορίτσι. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ καλά. Το τραγούδι της έχει ήδη ξεχωρίσει και είναι γνωστό. Και νομίζω ότι θα συνεχίσεις έτσι. Θα δούμε. Στην προσωπική σου ζωή τι κάνεις?
Περνάς καλά? Αν μου μένει χρόνος. Μόνη σου είσαι ή... Ναι, μόνη μου. Δεν τα έχεις με κανέναν. Όχι. Θες να τα φτιάξεις οπωσδήποτε με τραγουδιστή ή δεν σε νοιάζει, ας πούμε. Και παρουσιαστής να είναι, ας πούμε, δεν με νοιάζει. Και παρουσιαστής, δεν με πειράζει. Καλή είναι και η παρουσιαστή. Και να το λένε Μάκη. Τα ξαναλέμε σε λίγο εμείς. Δείτε λίγο Αθηνά Χαϊκάλη και σε λίγο τα ξαναλέμε. Που λες Τίνα, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δηλαδή. Φοβήθηκες? Καθόλου. Δεν φοβήθηκες. Αλλά δεν το περίμενες κιόλας. Για να πω την αλήθεια, γεια σου. Όχι, και από εδώ με καταστρέφεις. Από εδώ, από εδώ, από εδώ. Δεν γίναμε ποτέ πλάτος στους τηλεθεατές. Ακόμα και όταν φιλιόμαστε μεταξύ μας. Μπράβο, εδώ γίνα. Καλώς ήρθε η Αθηνά. Καλώς ήρθε η Αθηνά στο Άνω Κάτω. Κάθε Κυριακή 6 ώρα δεν ξεχνιόμαστε. Δεν ξεχνιόμαστε ποτέ. Λοιπόν. Σ' αρέσει.
Πάρα πολύ. Χαίρεσαι που είσαι εδώ, μωρό μου. Πάρα πολύ. Εγώ χαίρομαι περισσότερο. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ καυτό και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Καλό να περάσεις. Ευχαριστώ. Πες μου, σε λίγο και πάλι, Ταν, εκεί, αυτό είναι. Λοιπόν, μοντέρνα, πάρα πολύ μοντέρνα, δεν μπορώ να πω. Μέσα στα θαλασσιά σου, πώς λέγεται αυτό, θαλασσί, είναι τυρκουάζ, πώς το λέτε. Τυρκουάζ. Λοιπόν, και να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Θέλω να πούμε στους τηλεθεατές. Πρώτα απ' όλα, πώς περνάς γενικά, εσύ, αν είσαι ευχαριστημένη με τη ζωή σου, με την καριέρα σου. Μέχρι στιγμής είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Έκανα ένα πολύ τυχερό βήμα, πρώτο βήμα. Και γενικά περνάω καλά, δόξα τω Θεώ. Όλα εντάξει. Μια χαρά. Ξέρω εγώ, γιατί έχω μάθει ότι κάτι πηγαίνει στραβά στη ζωή σου. Τι? Δεν ξέρω, δεν είσαι ευχαριστημένη με την καριέρα σου, έχεις προβλήματα με την εταιρεία σου. Ψέμα. Διαβάζω ότι τσακώνεσαι πάρα πολύ με κόσμο. Το αντίθετο. Τι? Ότι περνάω καλά. Περνάει καλά, σίγουρα. Ναι. Και με δίσκο τι γίνεται? Παραμένουμε σε αυτό, να έχουμε καινούργια σχέδια, τι κάνουμε? Ακούμε τώρα διάφορα τραγούδια και πιστεύω μέχρι Οκτώβρη, τέλος Οκτωβρίου, να έχει κυκλοφορήσει ο δεύτερος. Και πρώτη παρουσίαση πού θα κάνεις τον Οκτώβρη? Σε σένα. Στο Άνω Κάτω. Άνω Κάτω. Γιατί μπορεί να αλλάξει παρουσίαση, θα να κάνω κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Στο Άνω Κάτω εσύ να κάνεις. Μακάρι! Μακάρι! Άστος να λένε, γορίτσι μου. Άστος να λένε. Άστος να λένε αυτούς. Όλοι. Δεν τους ακούμε. Πόσο σ' αγαπώ, δεν προσπάθησα ποτέ να σου το κρύψω. Ξέρεις το πόσο σε πονώ, θα μπορούσα και με θεούς να πολεμήσω. Όλοι έχουν παρελθόν και προσπαθούν να το κρύψουν. Να χαίρεσαι για το παρόν και μη τρέπεσαι λοιπόν για αυτό που ήσουν. Ας τους να λένε αυτοί που γελάνε, κάποτε θα κλαίνε. Ας τους να λένε, θα έρθει η ώρα που τα λόγια τους θα καίνε. Ας τους να λένε, ας τους να λένε. Πόσο υποφέρω όταν δεν είμαστε μαζί. Δεν θέλω τίποτα να ξέρω για την παλιά σου τη ζωή. Όλοι έχουν παρελθόν και προσπαθούν να το κρύψουν. Να χαίρεσαι για το παρόν και μη τρέπεσαι λοιπόν για αυτό που ήσουν. Ας τους να λένε αυτοί που γελάνε, κάποτε θα κλαίνε. Ας τους να λένε, θα δει η ώρα που τα λόγια τους θα καίνε. Ας τους να λένε, ας τους να λένε. Να λένε αυτοί που γελάνε, κάποτε θα κλαίνε. Ας τους να λένε, θα έρθει η ώρα που τα λόγια τους θα καίνε. Ας τους να λένε, ας τους να λένε, ας τους να λένε αυτοί που γελάνε. Αθηνά Χαϊκάλη. Αθηνά Χαϊκάλη, κυρίες και κύριοι. Ένα πολύ φρέσκο κορίτσι, ένα πολύ. Πού είσαι, έφυγες, Αθηνά? Έχω. Καλά, θα έρθεις μετά, σε λίγο και πάλι. Έφυγε. Οι γυναίκες φεύγουν μακριά μου. Αυτό είναι κατάρα, ξέρετε, να φεύγουν οι γυναίκες μακριά σας. Είναι πρόβλημα. Τέλος πάντων, γι' αυτό και εγώ κάνω τηλεόραση για να ξεχνιέμαι, ας πούμε, και να χαλαρώνω. Εντάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει όλα στη ζωή, κυρία μου. Μπορείς. Δεν μπορείς. Λοιπόν, ξέρετε, σκέφτομαι να κάνουμε ένα προξενιό σήμερα.
Εγώ λέω να κάνουμε κανένα προξενιό. Εσείς τι λέτε? Όχι. Όχι. Πρέπει μιλήστε, τι γίνεται, έχετε χαλαρώσει όλοι. Τι θέλετε? Δηλαδή μόνο όταν έρχομαι για να δίνω δώρα. Πώς την είδαμε την κατάσταση? Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάτι, ένα κόλπο, ένα μυστικό. Οι καλλιτέχνες που έρχονται εδώ πρέπει να αποθεώνονται. Περίμενε, κόκοτα σας, περίμενε. Λοιπόν, οι καλλιτέχνες που έρχονται εδώ πρέπει να αποθεώνονται. Και αυτό πώς το κάνουμε? Θα σας πω το μυστικό της τηλεόρασης. Όταν μιλάει ο παρουσιαστής, απόλυτη σιγή. Δεν ακούγεται κανένας. Δηλαδή, σε φτύνουμε μεγάλε, δεν λες τίποτα, δεν αξίζεις. Μόλις λέω το μαγικό όνομα της τραγουδίστριας ή του τραγουδιστή που έχουμε καλεσμένο, τότε ξεσηκώνεται τον κόσμο. Έτσι θα το κάνουμε και τώρα, έτσι. Τώρα ησυχία απόλυτη. Και τώρα σας λέω ένα όνομα. Τίνα Καποδίστρια. Δεν ξέρω τίποτα εγώ. Κορίτσι μου. Η πρώτη απιστία είδα πριν. Αποθεώθηκες. Τα είδα. Τι έγινε? Είδα μια πρώτη απιστία πριν. Πρώτη απιστία? Ναι. Δηλαδή, εμείς θα καλλιτούμε τώρα, το λέμε στο φακό ότι εμείς είμαστε μαζί, παρέα και προχωράμε τη ζωή μας. Ακάθεκτη. Πρόσεξε τι θα πεις, θα γίνουμε πρωτοσέλιδο. Είδα την πρώτη απιστία. Πρόσεξε τι θα πεις, θα γίνουμε εξώφυλλο. Όχι. Όχι. Δεν θέλω να κάνω σκάνδαλα. Αλλά μια που βγαίνει έτσι φυσικά. Εντάξει, στο εξώφυλλο δεν λέμε όχι όμως. Τι να καποδίστρια, κυρίες και κύριοι, απολαύστε τη. Μεγάλη έρωτας. Πεθαίνεις εσύ με το ψέμα, ποτέ δεν μπορείς να κρύφτεις, με τα μάτια να πεις ό,τι έχεις να πεις. Οι μεγάλοι έρωτες δεν είναι για μια νύχτα, ούτε που τελειώνουμε με μία καλή νύχτα. Οι μεγάλοι έρωτες δεν είναι για μια νύχτα, κι ούτε που τελειώνουμε με μία καλή νύχτα. Τσιγάρο φθηνό να δικές τη ζωή. Ξενύχτας και πονάς σαν τη σκόνη σκόρπας, και σε κόσμους κρυφούς από δράσεις ζητάς. Οι μεγάλοι έρωτες δεν είναι για μια νύχτα, Σουρετίνα. Και τις τζεμπαϊκές της ρίχνει και σε τέλεια της τα έξαλα τα έχει. Πού το είδες? Α, πώς, στο δίσκο. Ναι. Στο δίσκο γενικότερα εννοώ. Δεν χόρεψα κανένα οριεντάλ. Τίνα μου, όχι, εντάξει. Τίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να πέρασες καλά. Αυτό έχει σημασία. Πολύ καλά. Αν εσύ πέρασες καλά, είμαστε κι εμείς ευχαριστημένοι. Πάρα πολύ καλά πέρασε μετά ότι ο κόσμος εδώ και μεσένα. Γιατί κυρίες και κύριοι, το άνω κάτω δεν είναι η εκπομπή που απλά σε σερβίρουμε κάποια πράγματα. Είναι η εκπομπή που στόχο έχει να περνάτε όλοι πάρα πολύ καλά, να διασκεδάζετε, να χορεύετε από το σπίτι και γιατί και όχι να έρχεστε εδώ μαζί μας.
Θα τα πούμε σε λίγο εμείς. Ωραίο τηλέφωνο έχεις. Θα τα πούμε σε λίγο. Ξέρεις.